Καλημέρα ξανά στον κύριο Βίτα, ο οποίος περιμένει υπομονετικά τη σύνδεση. Κύριε Βίτα, καλημέρα και πάλι. Καλημέρα. Και να σας ρωτήσουμε λίγο για αυτά τα φαινόμενα που είδαμε, με τους πολίτες να παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους χθες στην Αλεξανδρούπολη. Είδαμε ένα περιστατικό με έναν πολίτη ο οποίος στίβαξε και εντός εισαγωγικών, εγώ θα έλεγα, συνέλαβε παράτυπους μετανάστες, τους οποίους τους έβαλε μέσα στο τρέιλερ, μέσα σε αυτό το μικρό καμιόνι, καταγγέλλοντας ότι είναι εκείνη υπεύθυνη για τους εμπρισμούς, και πάτησε, πατώντας πάνω σε μια διάταξη του κώδικα, του ποινικού κώδικα, δεν θυμάμαι, του κώδικα ποινικής δικονομίας, ωραία, που λέει ότι μπορεί ο πολίτης να παίρνει, ας πούμε, εντός εισαγωγικών τον νόμο στα χέρια του, αν δεν υπάρχει αστυνομία και αν μπροστά του τελούνται αυτόφορα αδικήματα. Φοβάστε ότι μπορεί να δούμε και άλλα τέτοια φαινόμενα? Καταρχήν, πριν φοβηθώ, να σας πω ότι δεν φοβάμαι καθόλου, γιατί ευτυχώς άκουσα τον κύριο Κικίλια να λέει ότι ο βασικός στόχος είναι η Πάρνηθα και ότι είναι επιτακτική ανάγκη να σωθεί η Πάρνηθα. Θα ήθελα να θυμίσω ότι τώρα που μιλάμε καίγεται το μορφότερο δάσος της Ελλάδος, η Δαδιά, η οποία καταστρέφεται ολόκληρη, ανήκει και αυτή στην ελληνική επικράτεια. Συγγνώμη κιόλας, να υπενθυμίσω στους θεατές που ενδεχομένως αυτά και νομίζουν ότι σταματάμε στο Καπανδρίτη η Ελλάδα. Λοιπόν, και ευτυχώς έρχονται Τσέχοι πυροσβέστες, στους οποίους ζήτησε το Υπουργείο για να συνδράμουν, μήπως και βοηθήσουν και σβήσει η φωτιά στο ομορφότερο δάσος, το οποίο θα καταστραφεί τελείως βέβαια, διότι τα ποσοστά που έχουν καταστραφεί μέχρι τώρα είναι πραγματικά περιπτωτικά. Όσο αφορά την ερώτηση που μου κάνατε, κοιτάξτε, ο κώδικας ποινικής δικονομίας έχει μία σαφή διάταξη κατά την οποία ο πολίτης έχει δικαίωμα να προβαίνει σε σύλληψη όταν λείπει η αστυνομία. Εάν διάβασα καλά, η εισαγγελέας άσκησε δίωξη στα συγκεκριμένα άτομα, τα οποία μάλιστα συνελήφθησαν με υλικό εμπρισμού, αλλά και έχουμε δει και διάφορα βίντεο τα οποία κυκλοφορούν είτε στο Twitter είτε στο YouTube, τα οποία ήταν έτοιμοι να ανάψουν φωτιά για την περιοχή Νέα Χιλή. Δηλαδή, συγγνώμη, εκτός, κύριε Βίτα, εγώ μπορώ νομιμοποιούμε να κάνω σύλληψη? Ναι, νομιμοποιήστε. Βεβαίως, ναι, ασφαλώς. Για αυτό όταν τελείται κάποιο αδίκημα μπροστά σου, νομιμοποιήστε όταν δεν υπάρχει αστυνομία. Ποιο αδίκημα όταν τελείται μπροστά μου? Κλοπία. Οποιοδήποτε αυτόφορο κακούργημα ή πλημέλημα εκτός αυτών τα οποία διώκονται κατέγκληση. Για παράδειγμα, όταν λέμε κατέγκληση, αν κάποιος εμένα με υβρίσει, αν δεν υποβάλλω έγκληση, δεν έχετε δικαίωμα να το κάνετε. Αν όμως με υβρίσει και αρχίζει και τρέχει και μπορώ εγώ εκείνη τη στιγμή να υποβάλλω έγκληση και εσείς, αν δεν υπάρχει αστυνομία, να μπορείτε. Δηλαδή, να συγγνώμη, κύριε Βίτα, μισό λεπτό. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ βλέπω μπροστά μου, μία ληστεία, κύριε Βίτα, να εξελίσσεται. Μάλιστα. Δεν θα πάρω τηλέφωνο την αστυνομία, θα πάω να το συλλάβω εγώ? Μπορείτε να το συλλάβετε και εσείς μέχρι να έρθει η αστυνομία. Για λόγους ασφαλείας, σας συμβουλεύω να μην το κάνετε. Για λόγους ασφαλείας σας συμβουλεύω να μην το κάνετε, αλλά αν εσείς είστε κάποιος ο οποίος πιθανόν... Το συλλάβετε τώρα τρόπος του λέγειν, κύριε Βίτα, γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί ο απλός πολίτης να συλλαμβάνει, κύριε Βίτα. Μου φαίνεται λίγο παράξενο αυτό που λέτε. Θέλετε να δούμε λίγο το... Διότι έχουμε ένα θεσμικό όργανο, την ελληνική αστυνομία, η οποία είναι υπεύθυνη για τα... Το λέει ο κώδικας όμως, τι να κάνουμε. Το λέει ο κώδικας, τι να κάνουμε.